και εσύ τραγούδι από τα Blinds. Και τα δικά σου τα Blinds δεν ξεχνιούνται τότε. Θυμάμαι, ήσουν ανάμεσα στον Πάνο και στην Έλενα. Και τελικά είναι ο Σάκης αυτός που θα μιλήσει για σένα, γιατί είσαι στην ομάδα του Σάκη. Πάνο. Ναι. Εξαιρετική είναι. Χριστοδούλα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, ήθελα να δώσω κάποια τα φοβορή σε άλλες ομάδες. Για πες μας λοιπόν, Σάκη, πώς ήτανε. Ναι. Έφυγε από την ομάδα σου, τώρα θα μιλήσει ο Σάκης. Εγώ κράτησα αυτούς που δεν είναι εύκολο να φτάσουν στο τελικό. Και αυτό είναι η πραγματική νίκη. Ότι ένα κορίτσι που δεν έχει αναφερθεί ποτέ από πού κατάγεται, που ήρθε εδώ με την ταπεινότητα και τέτοιο, έχει φτάσει εκεί και όντως ψηφίστηκε η φωνή. Ναι, okay. Είμαστε εδώ γιατί όμως τραγουδάμε όλοι όμως. Δεν το λέω για σένα, Χριστοδούλα. Δεν το λέω προς Θεού. Προς το Σάκη τα λέει, Χριστοδούλα. Έλα τώρα κάνουμε και να κάνουμε την πρωινή εκπομπή. Απλά επειδή συνέχεια λόγος γιατί. Όχι, μιλάω ότι αυτό αποδεικνύει την τιμιότητα του διαγωνισμού, ότι δεν υπάρχει... Θα ήθελα όμως να σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί και πριν το ακούσαμε και από τον Κωστή. Όχι, όχι, εγώ απλά νόμιζα ότι είναι ο μόνος και καταπλάκης. Εντάξει, αλλά το ακούσαμε ότι είναι τρία παιδιά από την Κύπρο, ξέρω εγώ ένα παιδί όχι, από την... Όχι, μισό λεπτό. Δεν είμαι καθόλου αυτής της άποψης. Απλά να διευκρινίσω το εξής, ότι για μένα αυτά που είναι παράγοντα σημαντικός για να προχωρήσει κάποιος στο Voice είναι πρώτον η αξία του. Βέβαια. Και αυτό που έχει σαν άνθρωπος. Δεύτερον, βέβαια, παίζει ρόλο παιδιά και εντοπιότητα και η συσπήρωση του κόσμου, διότι κάποια μέρη χαίρονται πολύ που έχουν κάποιον άνθρωπο από εκεί. Όμορφο είναι αυτό, ναι, να ψηφίσεις. Είναι γλυκό. Δεν είναι κατακριτέο αυτό. Δεν κατακριτέο. Ναι, αλλά, κοίταξε, παίζει ρόλο για αυτό. Το οποίο ακούγεται πολλές φορές. Ναι. Είναι λίγο. Ας μην το παρεξηγήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν χρειάζεται να μιλήσουμε μόνο για τη Χριστοδούλα. Χριστοδούλα, αλλά θέλω απλώς να το κλείσω αυτό. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με σένα σε αυτό. Δεν παίζει ρόλο προφανώς. Αν με αφήσει να πω όμως. Δεν θέλω να πω να σε καθορίσει. Ας το ολοκληρώσω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω, Γιώργο μου, ότι οι άνθρωποι που στηρίζουν τα παιδιά είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Δηλαδή, παίρνουν το κινητό τους, πληρώνουν αυτά που πληρώνουν τέλος πάντων, γιατί θέλουν να στηρίξουν αυτά τα παιδιά. Γιατί τους συγκινούν, γιατί είναι από το χωριό τους, γιατί έτσι είναι μπατζανάκια τους, γιατί όμως δείχνουν ενδιαφέρον. Αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι είναι που θα στηρίξουν αυτά τα παιδιά και την επόμενη μέρα που θα κάνουν δισκογραφία. Ναι. Λοιπόν, εσύ μόνο λοιπόν χαμογέλα και τραγούδια, ναι, μην ακούς τίποτα είναι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό. Τίποτα άλλο μπορείς να πούμε. Αγάπη και ενδιαφέρον δείχνουνε. Συνεχίστε να δείχνετε αγάπη και ενδιαφέρον. Επίσης να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Κύπρος, ας πούμε, στηρίζει τα παιδιά της και η Πάτρα. Ξέρω εγώ, η Θεσσαλονίκη τα στηρίζει τα δικά της, η Άρτα τα δικά της, η Κέρκυρα. Άκουσε με, για πρώτη φορά... Η Κύπρος στηρίζει όλα τα παιδιά. Μισό λεπτό, αγάπη μου, μισό λεπτό. Για πρώτη φορά αισθάνθηκα ότι η Κέρκυρα έχει περισσότερους συμμετέχοντες στο παιχνίδι από την Κύπρο. Λοιπόν, συγγνώμη, για να το κλείσουμε, απλά να πω μόνο αυτό. Ακριβώς αυτό λέμε. Το έχουμε κλείσει 7 φορές. Ότι το δεύτερο, ότι η εντοπιότητα δεν είναι κάτι κατακριτέο, παιδιά. Αν έκαθεν συνέβαινε, δηλαδή ένας τόπος μικρός, έχει ένα εκπρόσωπο, βέβαια. Εγώ το χαίρομαι, μπράβο. Ακριβώς, ακριβώς. Αφήστε με να δώσω. Μπράβο, τους στέλνετε πίσω από τα παιδιά. Έλα, κορίτσι μου, και ένα χειροκρότημα. Θέλει να τη φιλήσει, φαντάσου τώρα. Έτσι, λοιπόν.